Θρήνος και οδύνη στην κηδεία του 64χρονου Ιάκωβου Τζαγκαράκη, που τόσο βία και αναπάντεχα έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τα συντρίμια της εκκλησίας του προφήτη Λίας στο Αρκαλοχώρι, η οποία κατέρευσε από τον ισχυρό σεισμό. Από χτες στο χωριό Μάρθα της Βιάνου, που έχει βυθιστεί στο πένθος, ο πόνος ήταν βουβός για το τραγικό θύμα του φωνικού χτυπήματος του Εγκέλαδου. Σήμερα ο ιερός ναός του Αγίου Νεκταρίου κατακλείστηκε από τους συγγενείς και τους φίλους του ιδιαίτερα αγαπητού Ιάκωβου, που σε κλίμα βαθιάς οδύνης έσπευσαν να του πούν το τελευταίο αντίο. Καγιονιάρης καλό, δούλο καλό, τίμιος άνθρωπος, πολύ καλό. Ποτέ δεν εσμίξαμε και να με χαιρετήσει και να με πει κουμπάρα. Και με τη δυο μπαστούνες ήρθα εδώ να τον αποχαιρετήσω κι εγώ. Είναι τόσο στενοχωρημένη πάρα πολύ που έφυγε πρόωρα χωρίς να χαρεί τα γόνια του. Ήταν πάρα πολύ καλό σε όλα του. Με λόγια εγκάρδια τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, μην μπορώντας ακόμη να συνειδητοποιήσουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Ο ίδιος εκτελούσε εργασίες μέσα στην εκκλησία τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης και καταπλακώθηκε από τον τρούλο που κατέρευσε. Γιορτές μαζί, χαρές μαζί, λύπες μαζί. Ξεκίνουν οι Ιάκωβέ μας τον πρώτο της νιώτης στο σταθμό, στο Αρκαλοχώρι. Η αγάπη για τον τόπο του, για το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε, μεγάλη. Πατέρας δύο παιδιών, του Μιχάλη και της Μελίνας, που πρόσφατα έγινε και παππούς, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και δραστήριος στην τοπική κοινωνία, καθώς συμμετείχε στα κοινά, ενώ ήταν και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Είχαμε κάνει παρέα μαζί, πάντα ήθελε το καλό του χωριού του. Σε όλα τα κοινά, ας πούμε, προσφέρεσε. Και αυτός ήταν τα παιδιά του. Με τον θάνατό του έγινε ο τραγικός πρωταγωνιστής του ισχυρού σεισμού, που άφησε πίσω του σκηνικό ασύλληπτης καταστροφής.